αποφασίσουν ότι ενδεχομένως δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν τελικά ή μπορεί να οι εξετάσεις που θα κάνουν οι παίκτες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο να αναγκάσουν κάποιον να μην πάει στον Άγιο Δομήνικο ή μπορεί η παραγωγή η οποία κάνει παζλ με τα πρόσωπα καθημερινά να αλλάξει γνώμη για κάποιον. Δεν βγαίνουν οι μέρες. Γιατί το Σάββατο έχουμε πόσο, 16. Το Σάββατο έχουμε 13 έχουμε το Σάββατο. Μέχρι να μπουν στα αεροπλάνο οι άνθρωποι και να φτάσουν στον Άγιο Δομήνικο, όλα είναι δυνατά. Και επειδή όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά, ξέρω ότι υπάρχει ένας υποψήφιος παίκτης, ο οποίος το ξέρει αυτό πολύ καλά και είναι πάνω από το τηλέφωνο του. Διότι ξέρει ότι οποιαδήποτε αλλαγή να γίνει και κάποιος από αυτούς που ήδη τώρα είναι να μπουν δεν μπει για τον οποιοδήποτε λόγο από όλους αυτούς που είπαμε, είναι ο αμέσως επόμενος για να πάρει τη θέση του. Οπότε, μέχρι την τελευταία στιγμή θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν, σήμερα έχω να σου αποκαλύψω, Νίκο μου, το ρεπορτάζ εδώ της Δαιμόνιας. Τρία γυναικεία ονόματα. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τους άντρες παίκτες που θα αγωνιστούν με την ομάδα των Διασύμων. Σήμερα σου έχω τρεις γυναίκες. Θα ξεκινήσω με την πρώτη, η οποία έχει ακουστεί από κάπως ότι θα και τα λοιπά και μπορούμε να έρθουμε και να την βεβαιώσουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι στα σίγουρα ονόματα, κάτω από τις συνθήκες που έχουμε προαναφέρει φυσικά, και είναι μια αθλήτρια, στίβου, είναι η Κατερίνα Ιδαλάκα. Έτσι. 25χρονη Κατερίνα Βαλάκα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, έτσι στα 400 μέτρα με τεμποδίων, δύο φορές μάλιστα πρωταθλήτρια Ελλάδος, το 2014 και το 2016. Είναι μια κοπέλα που πραγματικά έχει πάρα πολύ πείσμα και διαβάζοντας αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της, λέει: «Τα πλεονεκτήματά μου είναι ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Είμαι πάρα πολύ εγωίστρια και πάρα πολύ πεισματάρα. Βέβαια, αυτό πολλές φορές μου βγαίνει σε μειονέκτημα. Έχω μάθει όμως να έχω πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Ένα ακόμα μειονέκτημα θα έλεγα ότι είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, αλλά προσπαθώ να το κρύψω. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι πάρα πολύ οξύθυμη». Όλε. Όλα εδώ αυτά είμαστε. Τα πάρα πολύ που είναι η Κατερίνα Δαλάκα είναι χρήσιμα εργαλεία για ένα παιχνίδι σαν το Survivor. Και μόνο για το οξύθυμη, εγώ την έβαζα μέσα κατευθείαν. Είναι ένα νέο κορίτσι, είναι ένα μικρό κορίτσι που σημαίνει ότι έχει όντως μεγάλες αντοχές. Είναι ένα δυνατό κορίτσι. Αθλήτρια στίβου. Αθλήτρια που σημαίνει ότι έχει συνηθίσει στην κόπωση και στην κούραση. Θα δούμε τι θα κάνει και η Κατερίνα. Πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή και αυτή. Και όμορφο κορίτσι. Όμορφο κορίτσι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στο παιχνίδι. Η Κατερίνα λοιπόν είναι μία ακόμα παίκτρια που εκτός απροόπτου καταλαβαίνεις τι εννοώ πια θα βρεθεί στον Άγιο Δομήνικο στις, όταν θα φύγουν. Νομίζω ότι αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φύγουν όλοι οι παίκτες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά που λέμε τώρα, τα μικρά ερωτηματικά που αφήνουμε για να είμαστε κι εμείς καλυμμένοι και εγώ ως ρεπόρτερ να μην εκτεθώ απέναντί σας σε όλα αυτά που σας έχω πει. Είναι και χρόνια που είναι το ρεπορτάζ στην πλάτη. Που το αποκλείω. Το αποκλείω. Αλλά ας αφήσουμε αυτή τη μία στις 100 πιθανότητες. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φύγουν όλοι και θα κατέβουν. Θα κατέβουν στον Άγιο Δομήνικο. Θα κατέβουν στον Άγιο Δομήνικο. Ακριβώς, δεξιά κατεχάκι, πρώτο φανάρι. Οπότε θα τελειώσουν όλες οι παρενθέσεις και τα ερωτηματικούλια και θα μιλάμε πια σίγουρα για όλους αυτούς που θα βρεθούν εκεί και φυσικά και για τους μαχητές που ακόμα δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για αυτή την ομάδα. Θα περάσω στη δεύτερη γυναίκα που σας έχω. Είναι τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Είναι μια παίκτρια η οποία έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα και για το προηγούμενο Survivor. Του λαϊκού ή του εντέχνου. Θα έλεγα μάλλον pop. Pop λαϊκό. Ναι. Είναι ένα λουκουμάκι, θα έλεγε κανείς. Λουκουμάκι. Είναι ένα ακριβό άρωμα μέσα σε μικρό μπουκαλάκι. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους. Δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω. Για να μην...